ξεκινούν από αύριο τα δρομολόγια της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Καλαμάτας με την Κρήτη και πιο συγκεκριμένα την Κίσαμο του νομού Χανίων και τα Κύθυρα με το πλοίο Βιτσένζος Κορνάρος. Τα δρομολόγια θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ενώ είναι πιθανή και μια παράταση μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Όπως έχει ανακοινωθεί, από και προς την Καλαμάτα θα γίνεται ένα δρομολόγιο την εβδομάδα. Θα ξεκινάει μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και θα φτάνει στα Κύθυρα στις 6 παρα 20 το πρωί και στην Κίσαμο στις 10 παρα 10 το πρωί της Κυριακής. Το πλοίο ξεκινάει τη Δευτέρα τα δρομολογιά του, εκτάκτως αυτή τη Δευτέρα, εξαιτίας μιας κουραζιέρας την οποία έχουμε διοργανώσει από την Κρήτη προς τα Κύθυρα και Καλαμάτα, με πολύ μεγάλη συμμετοχή ομολογώ να πω, ενώ το δρομολόγιο του θα είναι το Σάββατο το βράδυ από Καλαμάτα, που μας ενδιαφέρει εδώ, προς Κυριακή ξημέρωμα στις 12.30 ώρα το πρωί, το ξημέρωμα. Έχοντας φέτος τον δρόμο, το καινούργιο δρόμο Καλαμάτα-Σπάρτης, ο οποίος όμως διευκολύνει πάρα πολύ την πρόσβαση στο λιμάνι του Γηθίου, για όσους την έχετε κάνει τη διαδρομή πρόσφατα, πριν ένα μήνα περίπου παραδόθηκε, είναι περίπου στη μισή ώρα το Καλαμάτα-Σπάρτη πλέον, οπότε η διευκόλυνση του εμβατικού κοινού προς την Κρήτη ή προς τα Κύθυρα και ανάποδα είναι πλέον, μας δίνει την ευκολία ότι θα μπορούμε να φεύγουμε και Σάββατο και Τετάρτη, Σάββατο βράδυ από Καλαμάτα, ενώ Τετάρτη φεύγουμε από το Γήθιο. Έτσι λοιπόν κάποιος και από την Καλαμάτα ή την Λακωνία ή την Αρκαδία προς την Κρήτη και τα Κύθυρα θα μπορεί να φεύγει Τετάρτη και να γυρνάει εύκολα το Σάββατο. Με τη σειρά μου θέλω να σας καλωσορίσω στο πλοίο σαν πλοίαρχος του Βιτσέντος Κορνάρος, το οποίο είναι ένα καλοτάξιδο πλοίο και αξιόπλο. Η δυνατότητα να φιλοξενήσει 740 επιβάτες, μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να πάρει. Το αριθμός οχημάτων που μπορεί να μεταφέρει είναι 272. Το πλοίο διαθέτει τρεις κύριες μηχανές, συνολικής υποδύναμης 15.000 ύπων, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 19 κόμβους. Είναι ένα ίσως από τα πιο ασφαλέστερα πλοία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Όσον αφορά τις τιμές, αν και προαναφέρθηκε και πριν, ξεκινάει από 26 ευρώ για Κρήτη και 17 ευρώ για Κύθυρα. Αυτή την προσπάθειά μας θα θέλαμε κοντά μας σίγουρα και τους ξενοδόχους του νομού Μεσσηνίας γενικότερα και ειδικά της Καλαμάτας, όπως επίσης και της Κρήτης. Επόμενες ημέρες λοιπόν θα κάνουμε ραντεβού με τους αντίστοιχους συνδέσμους. Μπορούμε μαζί να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα με κοινές εκπτώσεις ή τυχόν κοινές προσφορές για τους ταξιδιώτες εκατέρωθεν και της Κρήτης αλλά και του νομού Μεσσηνίας. Όπως επίσης θα ακολουθήσει ένα ραντεβού και με όλους τους συναδέλφους, ταξιδιωτικούς πράκτες σε ευρύτερες περιοχές, οπότε να τους αναλύσουμε το δρομολόγιο και την ευκολία που δίνει πλέον και που δίνουν και δύο αναχωρήσεις, εννοώ και από Καλαμάτα και από Γηθίο.